Γιάννη. Ναι, δύο διευκρινιστικά ερωτήματα, κύριε Δήμαρχε, για την αρχική σας δήλωση. Γιατί νιώσατε την ανάγκη τώρα να πείτε ότι θα είσαστε εκ νέου υποψήφιοι και αν μιλάτε και εξ ονόματος όλων, του συνόλου των συναδέλφων σας, δηλαδή θα είναι υποψήφιος, ας πούμε, ξανά ο Μιλιάδης Φάκος, ο Βασίλης Σταυρίδης, ο Μπόμπι Τζακύριο, ο Σεβαστιανός Παπαντονίου, μιλάτε εξ ονόματος όλων. Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Να σας πω, απλή είναι η απάντηση. Η αντίπαλη διατείνεται ότι ο Κέσσερις θα σταματήσει ή δεν θα είναι υποψήφιος. Ας το λέμε τότε, γιατί εγώ δεν είχα ανάγκη να το λέω. Ας το λέμε συνεχώς για να το εμπεδώσουμε ότι δυστυχώς για αυτούς θα είμαι υποψήφιος. Όπως επίσης και η παράταξη ενωμένη στο σύνολό της, σύντομα θα εμφανιστεί και θα παρουσιάσει, το έχει κάνει ήδη, θα παρουσιάσει τους στόχους για τη νέα δημοτική περίοδο. Δεν υπάρχει κανένας που να απουσιάζει. Και η αναφορά σας στις αποφάσεις της δικαιοσύνης και εσείς με τον Κοιτάξτε, δυστυχώς, μην το λέτε, δυστυχώς, και έχεις δίκιο και σε αυτό, οδηγούμαστε σε μία προεκλογική περίοδο όπου κάποιοι προσπαθούν να πείσουν ότι η ενότητα της κοινωνίας μας έχει διαλλαγεί και το ξέρετε πολύ καλό ότι κάποιοι το προσπαθούν. Εγώ δεν είδα την ρήξη της κοινωνίας μας και δεν ξέρω ποιος την βλέπει. Εγώ δεν είδα ότι οι πολίτες έχουν φτάσει σε διχασμό και αντιστρατεύονται τη δημοτική αρχή γιατί οι συμπεριφορές μας είναι εκρηκτικές. Αντίθετα, βλέπω ότι η κοινωνία της ΚΟ τουλάχιστον εκτιμά τη συμπεριφορά μας σε αυτό τον τομέα. Τουλάχιστον, για να μην πω και στο θέμα των έργων κλπ. Επίσης, κάποιοι άλλοι θέλουν να οδηγήσουν την προεκλογική περίοδο σε επίπεδο δικαστηρίου. Και πραγματικά αναλογίζομαι από πού προέρχονται τέτοιες νήξεις και οφείλω να το τεκμηριώνω αυτό το θέμα, ότι από πουθενά δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις, ούτε καν διαδικασίες παραπομπής, ούτε καν διαδικασίες, πώς λέγονται οι πρώτες, προκατακτικές εξετάσεις και λοιπά, ναι. Τέλος πάντων. Και άρα πρέπει να το λέμε και αυτό, γιατί ο πολίτης επηρεάζεται εύκολα, επηρεάζεται με πολλούς τρόπους και μερικές φορές υποχρεωνόμαστε να το αντιμετωπίζουμε. Ο χαρακτηρισμός σωτήρης, σε ποιους απευθύνεται, οι σωτήρες που είπατε στην αρχή. Ναι, όταν λένε, είτε θέλουν να τεκμηριώσουν μια κατάσταση λέγοντας ότι τα δικαστήρια είναι μπροστά μας και ότι εμείς που είμαστε αγνοί και αθώοι ερχόμαστε να σας σώσουμε, υπάρχουν σωτήρες. Εμείς προς τον κύριο Κομπάδη δύο διευκρινιστικά για το κέντρο υγείας. Αν οι 8 συμπολίτες μας που είπατε που συμμετέχουν στην ΚΙΣΕ, είναι τα ονόματα τα οποία είχατε ανακοινώσει ή έχουμε κάποιες απαιτήσεις. Είναι τα ίδια ονόματα. Μάλιστα. Και ο κ. Γιαννίδης είναι παραμένει. Δεν προκύπτει κάτι. Άθελμος υποστηρικτής της προσπάθειας είναι και ο κ. Γιαννίδης. Άσχετα με την όποια απόφαση της δικαιοσύνης. Για απόφαση της δικαιοσύνης. Για κάτι γράφει και στο δημό της ΚΟ, ότι ενδεχομένως να προκύψουν. Κ. Γιαννίδης. Όχι, ερωτηματικά το έθεσε, η διευκρίνηση αυτή ήταν. Στηρίζει και παραμένει. Για τους γιατρούς, αν έχουν συγκληθεί γιατροί ή έχουν ενταχθεί στην ΚΙΣΕΠ και ποιοι είναι οι γιατροί. Δεν υπάρχουν στην ΚΙΣΕΠ, είναι άνθρωποι της τοπικής κοινωνίας. Κανένας δεν είναι ανεργόμενος, δεν είναι επιχείρηση γιατρό. Ναι. Είναι κάτι το οποίο από την αρχή. Ποιες ειδικότητες και πώς θα ενταχθούν στο κέντρο υγείας του κέντρου. Δεν έχουμε φτάσει. Υπάρχουν κάποιες βουλευτές, έχουμε σκεφτεί πράγματα. Ακόμη είναι, ας πάρουμε πρώτα το κέντρο υγείας, ας κάνουμε την προγραμματική με το Υπουργείο και μετά έχουμε όλο τον χρόνο να μιλήσουμε και με τον Ιατρικό Σύλλογο και με τους γιατρούς, με δεδομένα πλέον για το πώς προχωράμε, το τι κάνουμε, τι έχουμε ανάγκη. Δεν θέλω αυτές οι αποφάσεις, όπως έχω πει και στο παρελθόν, να είναι προσωπικές μου. Δεν θέλω να είναι δικές μου. Θα είναι αποφάσεις όλων των μελών της εκπαίδευσης. Όλα αυτά μετά τις εκλογές, γιατί και ο Υπουργός είπε ότι μετά τις εκλογές θα υπογράψει τη σύμβαση. Ο Υπουργός, εμένα δεν μου είπε μετά τις εκλογές, αλλά υπάρχουν άλλα νομικά προβλήματα πλέον όσον αφορά παράδειγμα την καταγραφή του εξοπλισμού. Είναι ένα σημαντικότατο πρόβλημα γι' αυτό. Γιατί για να κάνεις να υπογράψεις μια προγραμματική σύμβαση και να πας για προσυμβατικό έλεγχο,
χρειάζεται καταγραφή του εξοπλισμού. Το οποίο θυμάμαι στην τελευταία δήλωση του κ. Σωροπαίκου, μέρο του εξοπλισμού από την κέντρο υγεία έχει φύγει προ το νοσοκομείο. Μάλιστα, δεν ξέρουμε τι υπάρχει μέσα σε μια προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο, είτε αυτή είναι επιμερή είτε επιμερή. Πρέπει να υπάρχει και μια αναφορά ακριβώ στο τι μα δίνει προ χρήση το Υπουργείο. Το φυσικό αντικείμενο. Και πρέπει να γίνει εκ νέου μια καταγραφή. Ορίστε. Το μεγάλο θέμα είναι τι γίνεται με τις προηγές, αν θα παρακολουθεί από το Υπουργείο ή αν θα το διεκδικήσουμε. Δηλαδή δεν έχουμε να το πάρουμε πίσω ως δήμος όπου μας ανήκει. Είχατε πει σε μια συνέντευξη στην εφημερίδα ότι μέχρι να το κάνουμε αυτό ίσως χρειαστεί να κυνηγήσουμε άλλο ακίνητο για να παρέχουμε πρωτοβάθμια. Υπάρχει και αυτό στη σκέψη μας, αλλά δεν είναι η πρώτη μας σκέψη. Η πρώτη μας σκέψη είναι η διεκδίκηση και η δικής αντιμάχεια. Και όσο βλέπουμε ότι υπάρχει σύμφωνη γνώμη από τον Υπουργό, παρά τις αντίστοιχες συνθήκες, παρά τις αντιδράσεις κάποιων, παρά τον Υπουργό. Παρ' όλα αυτά δήλωσε ότι δεν ξέρει τίποτα. Όπως επίσης σας δηλώνω ότι ο διοικητής σας είπε, δήλωσε ότι ο Δημήτρης δεν ήξερε τίποτα από όλα αυτά. Και ο οποίος από ό,τι γνωρίζω έδωσε εντολή για καταγραφή του εξοπλισμού. Εδώ και 10-15 μέρες πριν. Οπότε έχει ξεκινήσει. Δεν το γνωρίζω αυτό που έχει γνωρίσει. Δύο ερωτήματα θα τα θέσω απευθείας. Συμβαίνω να αφορά το κτηματολόγιο και το άλλο το θέμα του κέντρου υγιής αντιμάχες. Σε ό,τι αφορά το κτηματολόγιο, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κομπάδη, μια μου και γέρασα και περίμενα να προχωρήσουν οι πράξεις εφαρμογής. Παρακολουθώ και καλύπτω πάρα πολλά χρόνια το θέμα και τις πρωτοβουλίες που παίρνει ο Δήμος. Καταφέραμε πριν από λίγο καιρό με βάση τον νόμο να ξεκινήσουν οι μεταγραφές των πράξεων εφαρμογής. Το ερώτημα είναι το εξής. Ενώ φάνταζε για πάρα πολλά χρόνια σε ένα καθολικό αίτημα της κοινωνίας και των φορέων, κυρίως των επαγγελματιών, του δικηγορικού συλλόγου, των μηχανικών που δεν μπορούσαν να δουλέψουν, ξαφνικά, όταν είδαμε φως στο τούνελ, κάποιοι έστρεψαν πίσω προσπαθώντας να αποδομήσουν και αυτή την προσπάθεια και αυτό σημαίνει για μας κάτι. Το ερώτημα είναι το εξής. Πρέπει να ξεκαθαρίσετε ποια είναι αυτά τα συμφέροντα που συγκρούονται με αυτή την εξέλιξη. Δηλαδή, η μεταγραφή των πράξεων εφαρμογή θα αποκαλύψει ίσως και κάποιες τις παρενέργειες που είχε σε σχέση με την επέκταση του σχεδίου της πόλης, με τους κοινόχρηστους χώρους οι οποίοι προβλέπονται. Ποια είναι τα συμφέροντα που συγκρούονται και εμποδίζουν να εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Σε μένα έχετε ναι. Καταρχήν, ορθά παρατηρείτε ότι είσαστε νέα και γεράσατε, παρά το ότι δεν σας βλέπω να είστε γεράσατε. Σας εύχομαι να είσαστε πάντα έτσι, θα λύσει ακόμα. Είναι γεγονός ότι επί 23 ολάκερα χρόνια γίνονται προσπάθειες, όχι μόνο από τον Δικηγορικό Σύλλογο και από το Επιμελητήριο και από την Δημοτική Αρχή μέχρι και το 2005 υπάρχει ένας ορίζοντας ενεργειών. Και κατά καιρού στο γραφείο το αρμόδιο κτηματολογικό έχει ζητήσει με σειρά εγγράφων είτε επιτιθέμενη προϊσταμένη είτε αμυνόμενη όταν κατηγορείται για ολιγορία που δεν μετέγραψε την πράξη παραγωγής της Μαρίας του Ζαχαρίου τέτοιες προσπάθειες. Δυστυχώς όμως το 2005 έχουμε μία πρώτη παρέμβαση. Ξεκινάμε από το 1991. Ερχόμαστε το 1995 με την πρώτη προγραμματική σύμβαση, αν δεν μάλλον τα εμνήμη. Ερχόμαστε το 2005 με την τροποποίηση, την θεσμική τροποποίηση, την παρέμβαση του κ. Καϊσταρτη που ήταν τότε. Τέλος πάντων, να μην τα λέμε αυτά, γιατί θα φανεί ότι βλογάμε πάλι τα γένια μας. Λοιπόν, φτάνουμε λοιπόν το 2005. Από το 2005 παραμένει το θέμα σε απόλυτη εκκρεμότητα. Εντάξει. Το 2011 αρχίζουμε ξανά και προσπάθεια. Τροποποίηση του νόμου. Έγκριση από το αρμόδιο Γενικό Γραμματέα και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Να απαντήσω λοιπόν. Όταν βλέπω, όταν μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο, επειδή και δεν το λέω για πολλωστή φορά να μου πει η κοινωνία ευχαριστώ, ήταν υποχρέωσή μου, σαν άνθρωπος και σαν νόμικος. Όταν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο παρακαλώ και κλιπαρώ
τις παρατάξεις όλες να ψηφίσουν ομόφωνα. Και είχα πει μάλιστα να βάλουμε το χέρι επί των τύπων των ύλων. Να πούμε, αξίζει τον κόπο αυτή η προσπάθεια ή δεν αξίζει. Και βλέπω λοιπόν ότι δεν ψηφίζεται ομόφωνα. Και, και μετά, με το που παίρνουμε την απόφαση, το τεχνικό επιμελητήριο προσβάλλει και την μία απόφαση του 12, την 225, αν δεν με απατάει μνήμη, συγγνώμη γιατί μου διαφεύγουν αυτά εδώ. Η πρώτη ήταν, καλά το θυμάμαι, η 223 και η άλλη ήταν η 458. Όταν βλέπω λοιπόν ότι το επιμελητήριο κάνει προσφυγές, είναι επόμενο να πω, και το είπα και τότε και το λέω και σήμερα, ότι κάποιοι δεν θέλουν να ξεκολλήσει αυτό το θέμα. Είναι συντεχνιακά τα συμφέροντα, είναι και λίγο παραπάνω, κύριε Πρόεδρε. Αυτό ρωτάω, γιατί ο Δημότης πρέπει να ξέρει. Κοιτάξτε, αν είναι ιδιοκτησία του, είναι διασφαλισμένη, όπως λέτε και εσείς, ή θα αποκαλυφθεί. Κυρία Παπαδάριο, εγώ πριν. Το... Ακούστε με λίγο. Εγώ πριν έκανα μία τοποθέτηση λέγοντας ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια με όλους. Από αυτή τη θέση δεν παρακλίνω. Γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι θέμα γενικότερης σημασίας, ανεξάρτητα αν το τρέχει η παρούσα Δημοτική Αρχή, και εύχομαι και η αυριανή που θα είναι ίδια να το τρέχει, για να έρθει εις πέρας να το απολαύσει η κοινωνία.